Η Πόπη Μαλιωτάκη με εξομολογητική διάθεση μας περιγράφει τις δυσκολίες που πέρασε στην προσωπική της ζωή. Πόπη, θέλω να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας πηγαίνοντάς σε στα παιδικά σου χρόνια. Έζησα δύσκολα φυσικά παιδικά χρόνια. Ήμασταν πάρα πολλά αδέρφια, ήμασταν 5 αδέρφια. Οι γονείς μου δεν είχαν οικονομική άνεση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και αναγκαστήκαν να ξενιτευτούν να πάνε στη Γερμανία οικονομικοί μετανάστες. Εμείς μείναμε με τις γιαγιάδες και τους παππούδες πίσω. Πώς έρχεται στη ζωή σου ο πρώτος γάμος? Είχα πάει σε ένα μαγαζί στη Βέρεια. Δεν ήμουνα τραγουδίστρια επαγγελματίας. Και το γνώρισα και φαντάρω. Τραγουδιστής ήταν. Σε ποια ηλικία ήταν το παιδί όταν αποφάσισες ότι θα χωρίσεις? Η Ρανιά μου ήταν τότε 4 χρονών. Μικρό ήταν. Πολλές φορές την άφηνα. Πάρα πολλές φορές εγώ νιώθω τύψεις. Πολλές φορές για τη Ρανιά. Γιατί την άφηνα? Γιατί έπρεπε να πάω για δουλειά. Κάποιος έπρεπε να φέρει χρήματα μέσα στο σπίτι. Με τη Ρανιά πώς είναι τώρα οι σχέσεις σας? Η Ρανιά μου μένει στο εξωτερικό. Οι σχέσεις μου είναι καλύτερες με τα παιδιά μου γιατί τα έχω μεγαλώσει μόνη μου. Έρχεται στη ζωή σου λοιπόν ο Μπάμπης. Πού τον γνώρισες? Γερμανία. Θυμάσαι το πρώτο σας ραντεβού? Το ίδιο βράδυ. Θα το χαρακτήριζες δηλαδή έρωτα με την πρώτη ματιά? Από το πρώτο δευτερόλεπτο που τον είδα. Έπεσες ξερή? Ναι, ενώ ήταν και ο άλλος εκεί. που εκεί είχα το σύζυγο και που ήταν το φλερτ. Στα όνειρά σου έρχεται? Πολλές φορές. Έρχεται και μου ζητάει φαγητό. Ήσουν ακόμα ερωτευμένη μαζί του? Εννοείται. Όταν το χώρισες? Εννοείται. Τι μου πέρασε δηλαδή? Εντάξει, χωρίσαμε, πέρασε τέλος. Πληγώθηκες, Πόπη. Εσύ τι λες? Εννοείται, αγάπη μου. Θα έκανες κι άλλο γάμο? Σιγά. Ναι, θα τους πάρω γραμμή τώρα όλους. Όχι ρε αγάπη μου, όχι, όχι άλλο γάμο. Σύντροφο? Ναι, σύντροφο θα μπορούσα άνετα να είχα και να είμαστε, να υπάρχει κατανόηση μεταξύ μας και να είμαστε καλά.